Φαίνεται και από την συζήτηση σήμερα των εκπροσώπων των υπολείπων κομμάτων ότι η μάχη που δόθηκε και για τις ευρωεκλογές και για τις δημοτικές και για τις περιφερειακές εκ των πραγμάτων είχε και χαρακτηριστικά αναμέτρησης βουλευτικών εκλογών. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε σαν κομμουνιστικό κόμμα καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κόμματος, όσους τίμησαν με την παρουσία τους τα ψηφοδέλτιά του, όσους έφτασαν στην κάλπη, ξεπέρασαν τις συμπληγάδες, τις πόλωσεις των εκβιαστικών διλημάτων που τέθηκαν και στήριξαν το Κομμουνιστικό Κόμμα και στις ευρωεκλογές και το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης στους Δήμους και τις Περιφέρειες και ίδια όσους έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο, αν κρίνει κανείς, δεν έχουμε βέβαια ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μία σταθερότητα και μάλιστα μετάσεις ενίσχυσης. Εξαρτάται βέβαια τώρα, ξαναλέω, να το δούμε και το τελικό αποτέλεσμα, αλλά επειδή το κριτήριο λέμε εμείς, όπως και λέγαμε προεκλογικά, και επειδή εμείς δεν τα διπλώνουμε μετεκλογικά, δεν εμφανιζόμασταν ανεξάρτητοι πριν και τώρα, εμφανιζόμαστε. Άρα επειδή ενιαίο λέγαμε ότι πρέπει να είναι το κριτήριο της ψήφου, με ενιαίο κριτήριο αποτιμάμε και ανηλύουμε και τα εκλογικά αποτελέσματα. Άρα η ενίσχυση που πιθανά και από ό,τι φαίνεται θα καταγραφεί σε μια σειρά δήμους και περιφέρειες του Κομμουνιστικού Κόμματος, το θεωρούμε επίσης πολύ ενθαρρυντικό. Το τρίτο στοιχείο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι αν και δεν εκφράστηκε αυτό στην ψήφο, αυτό που εμείς εισπράταμε προεκλογικά, κόσμος δηλαδή που παρακολουθεί τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, προβληματίζεται, αγωνιά, ναι λέει εσείς έχετε δίκιο, θεωρούμε ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις να αποκρισταλωθεί και στο εκλογικό ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βέβαια, δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι παραμένουν αρνητικοί συσχετισμοί, ότι το κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα ακόμα δεν έχει περάσει σε μια φάση, δεν έχει μια τέτοια δυναμική να περάσει σε μια φάση αντεπίθεσης και σύγκρουσης με την αντιλαϊκή πολιτική που θα εφαρμόσουν ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει τα ημεία, είτε η Νέα Δημοκρατία, θέλω είτε ο μια απάντηση από τη Θεία Θεσσαλίας εκλέγεται με την πρώτη ορίστε. Το δρόμο στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκολητικής ουσίας που φιλοδοξεί να θέλει στο κοινά, είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα. Μάλιστα. Που εργάλει γρήγορα θα περάσει. Για πάμε σε διάλειμμα, σας παρακαλώ να προλάβουμε. Να πούμε κάτι πριν πάμε σε διάλειμμα.